Αν κοιτάτε το παστόν δεν λοιπόν. Σηκώσω πιο ψηλά. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας διοργάνωσε και φέτος στην Καβάλα εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ. Παρουσία και της Δημοτικής Αρχής Διαμέσου του Αντιδημάρχου του κυρίου Μουμτσάκη, που είναι και της Δημοτικής Αστυνομίας. Θα κινηθούμε στα πεζοδρόμια της πόλης για να δούμε κατά πόσο και η εντολή του Υπουργού κυρίου Χρυσοχοίδη Προστασίας του Πολίτη έχει πιάσει τόπο σχετικά με τα ελεύθερα πεζοδρόμια που θα πρέπει να υπάρχουν, μη κατελημένα από τροχοφόρα, από δίκυκλα, από εμπόδια, από διαφημιστικά στάντ, από την αυθαίρετη κατάληψη τους, από τραπεζοκαθίσματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, και να δούμε επιτέλους αν τα πεζοδρόμια είναι κατασκευασμένα και φτιαγμένα για να κινούνται οι πεζοί, ή αν τα πεζοδρόμια τελικά για κάποιους λόγους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε είναι δοσμένα, είναι κυριολεκτικά παραδομένα σε οποιοδήποτε καταχρηστικά θέλει να τα χρησιμοποιήσει εις βάρος των πεζών, εις βάρος όλων των πολιτών της πόλης που αναγκάζεται να κινείται μέσα από τους δρόμους με την αντίστοιχη επικινδυνότητα που υπάρχει, χωρίς να καταλαβαίνουν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούν πρόβλημα σε όλη την κοινωνία. Τα μέλη της Ένωσης βρέθηκαν μπροστά από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, από όπου και ξεκίνησε η βόλτα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Και θέλουμε να πούμε ότι η 15η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα σημαντική, είναι μια ημέρα υπενθύμησης για τους αγώνες που δόθηκαν, δίνονται και θα δίνονται από το οργανωμένο κίνημα που εκπροσωπεί τα άτομα με προβλήματα όρασης, για να μπορέσουν και αυτοί επιτέλους να βρουν τη θέση τους σε μια ευνομούμενη κοινωνία, η οποία θα αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους πολίτες της, άτομα με ανεπηρία και μη. Στο πλαίσιο της οδηγίας που έχει δοθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για καθαρά πεζοδρόμια, την Ένωση συνόδευε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία και πραγματοποιούσε ελέγχους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας διοργανώνει δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστουνιού. Σήμερα θα κινηθούμε στα πεζοδρόμια της πόλης της Καβάλας για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με τα παράνομα παρκαρισμένα είτε μηχανάκια είτε αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια, στις ράμπες, στους οδηγούς όδευσης τυφλών, είτε από διάφορα αντικείμενα που καταλαμβάνονται αυτοί οι χώροι, που είναι αποκλειστικά και μόνο για τους πεζούς, όπως τραπεζοκαθίσματα, πινακίδες καταστημάτων κτλ. Θα μοιράσουμε κάποιο ενημερωτικό υλικό προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να δούμε μια βελτίωση όπως περιμένουμε στο μέλλον. Τα μέλη της Ένωσης μοίραζαν εικονικές κλήσεις σε περαστικούς αλλά και σε οχήματα που παρανόμως ήταν σταθμευμένα, σε διαβάσεις αλλά και σε ανάγλυφες πλάκες των πεζοδρομίων που λειτουργούν ως οδηγία όδευσης τυφλών.